με τη Χατζηγία Γκέρλο, χτύπησαν κόκκινο οι τιμές καυσίμων την ώρα που συνεχίζονται οι πολιτικοί κλειδονισμοί. Χατζηγία, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Αναμένω την ημέρα που θα σου δώσω καλά νέα, Κάτια. Ναι, και εμείς εδώ, και ειδικά για τις τιμές που πάνε πάνω των καυσίμων, Χατζηγία. Λόγω της ακρίβειας, η φτώχεια, η ανέχεια και την πυροδοτεί και πολιτικά, ειδικά στα κατεχόμενα τώρα, αυτό και με το οικονομικό πρωτόκολλο που λέγαμε και χθες, γίνεται ένας χαμός. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή και να δούμε τις τιμές καυσίμων. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση? Οι τιμές καυσίμων, Κάτια, χωρίς να δώσουν και πολλές εκπλήγησεις πλέον του κόσμου, βλέπουμε μόνο ότι από την ημέρα, από τις 14 του Απρίλη, όπου ήταν 18,14, ισοτιμία με το ευρώ 1,5, 20 του Μάη αποφασίστηκε να αυξηθεί τις 22,4, ενώ σήμερα εφαρμόστηκε η τιμή 23,54 των 95 οκτανιών, το οποίο ανέρχεται στις 1,33 σεντ, όταν το κάνουμε σε ισοτιμία στο ευρώ. Άρα πριν το 18,4 ήταν 1,05, αντιλαμβάνομαι, που μας είπες πριν. Γιατί... Ακριβώς, Κάτια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει αυξηθεί, ναι, είναι ουσιαστικά, είναι αυτό που ήταν στις ελεύθερες περιοχές, γιατί τώρα το γνωρίζουμε το θέμα πολύ, μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους, ούτε έτσι συμφέρει σε κάθε περίπτωση, Χατζηγία. Και μέχρι πού θα πάει αυτό? Έχει να κάνει με φόρους που επιβάλλει το ψευδοκράτος, έχει να κάνει με τις εισαγωγές, τα φορτία? Οι εισαγωγές, η αύξηση των φόρων από τις εισαγωγές, Κάτια, η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση καθημερινώς γίνεται ένας χαμός. Μπορούμε να πούμε ότι με αυτές τις αυξήσεις, όταν αποφασίστηκε πριν 3 μήνες περίπου ο βασικός μισθός να είναι 7.000 τουρκικές λίρες, το οποίο είναι 410 ευρώ, δεν θέλει και πολλά μαθηματικά νομίζω να υπολογίσουμε πού θα καταλήξουν στην τελική Τουρκοκύπρη με αυτές τις τιμές. Ναι. Και πάμε τώρα.